Πληθωρισμός, ακρίβεια και επισητιστική κρίση, κυρίες και κύριοι, είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν, μας απασχολούν συνεχώς, όπου και να ανοίξεις, όποιο ραδιόφωνο, όποια τηλεόραση, όποια εφημερίδα, όποιο μέσο τέλος πάντων, διαδικτυακό, πέφτεται πάνω σε αυτό τον προβληματισμό του πληθωρισμού, της ακρίβειας, της επισητιστικής κρίσης. Βεβαίως, η ζωή συνεχίζεται. Σήμερα εμείς έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμούμε πάρα πολύ για τη σκέψη του, για την εξειδίκευσή του και θα ζητήσουμε μια σειρά από απαντήσεις σε πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή και σήμερα, γιατί έχει ξαναφιλοξενηθεί και εκτιμούμε πάρα πολύ την συγκατάβασή του κάθε φορά όταν τον καλούμε να μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν και σαν ειδική σκέψη θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Είναι ο Παναγιώτης Λιαργκόβας, λοιπόν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας. Εδώ είμαστε λοιπόν, κύριε Λιαργκόβα, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Λάλα. Χαίρομαι πάρα καλημέρα πολύ που μιλάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι για μια ακόμα φορά που μιλάμε δημόσια. Και εγώ. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι σας καλώ να μιλήσουμε δημόσια. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία απασχολούν εκεί έξω πολύ κόσμο. Και κυρίως πράγματα τα οποία, ενώ προσπαθούμε να τα απαντήσουμε, φαίνεται ότι δεν έχουμε και πολύ. Πολλές απαντήσεις. Ίσως επειδή έχουμε γεμίσει πια μη ειδικές απαντήσεις, ο κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να λέει ό,τι του κατέβει και συχνά μπερδεύονται τα πράγματα και καταλαβαίνετε. Δεν οδηγούμε σε εκεί που θέλουμε να οδηγούμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα ξεκινήσω από αυτό το κοινότυπο πια, ότι ο πληθωρισμός έχει φτάσει το 10,7 στην Ελλάδα, το 8,1 μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Η κατάσταση αυτή, τι προβλέπουμε, πού προβλέπουμε ότι πάει? Πού θα πάει? Κοιτάξτε, όσο διαρκεί ο πόλεμος, είναι δύσκολο να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις για το πού θα καταλήξουμε και πότε θα σταματήσει ο πληθωρισμός. Ή πότε θα μετριαστεί, ή πότε θα έχουμε πιο λογικές έτσι, ανόδους. Δυστυχώς ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση που δημιουργείται και η επισητιστική κρίση που δημιουργείται επίσης από τον πόλεμο, ρίχνουν τροφή στο πληθωρισμό. Δεν είναι εύκολο να εκτιμήσουμε. Κύριε καθηγητά, σας διακόπτω, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ακούω πράγματι, και το βλέπουμε και όλοι μπροστά στα μάτια μας, ότι υπάρχει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά. Ακούω όμως άτυπα, φαντάζομαι ότι το ακούτε κι εσείς, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διέξοδοι σε αυτό που λέμε, αν θέλετε, επιβεβλημένα, ας πούμε, μέτρα κατά της Ρωσίας που μπήκε σε αυτό τον πόλεμο, που έκανε αυτό τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα πλήττουν την Ευρώπη. Βλέπουμε, μπορώ να σας πω πολλά πράγματα που βλέπουμε, αλλά στην πραγματικότητα φαίνεται ότι έχει βρεθεί μια ισορροπία πολέμου. Δηλαδή, οι Ρώσοι πουλάνε το 55% στην Κίνα, της εξαγωγής στην Κίνα. Διάφοροι εφοπλιστές Έλληνες και ξένοι έχουν βρει διάφορους τρόπους να παίρνουν πετρέλαιο από την Ρωσία, να το μεταφέρουν στην πηγή, να το μεταφέρουν από την πηγή στους ενδιαφερόμενους, εκεί που υπάρχει ζήτηση, με διάφορους παράνομους ή νόμιμους τρόπους, έτσι ώστε φτάνει όμως το πετρέλαιο. Το αέριο ξαφνικά από εκεί που υπήρχε μια ισορροπία ανεβαίνει. Παρ' όλα αυτά δεν κλείνει η προμήθειά μας σε αέριο. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά ονομάζουμε πόλεμο, δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε καθηγητά, υφίστανται. Έχετε δίκιο. Δημιουργείται Έχετε μια δίκιο, ισορροπία. Το έχουμε δει αυτό και στο παρελθόν. Όσες φορές γενικότερα στο παγκόσμιο σύστημα επιβλήθηκαν κυρώσεις, δεν είναι σίγουρο ότι οι κυρώσεις πάντοτε βοηθούν και τιμωρούν τη χώρα στην οποία επιβάλλονται. Εδώ το βλέπουμε ότι τιμωρείται, αυτοτιμωρείται η Ευρώπη πιο πολύ από τις κυρώσεις. Βεβαίως. Γιατί δίνει, πάντοτε υπάρχουν παραθυράκια, πάντοτε υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Πάντως υπάρχουν πρόθυμοι να ρισκάρουν μέσα σε ένα πολεμικό κλίμα και κλίμα κυρώσεων. Για υπερκέρδη. Για υπερκέρδη και τελικά το σύστημα βρίσκει την ισορροπία του. Η Ρωσία παίρνει περισσότερα έσοδα γιατί είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τελικά ο μεγάλος χαμένος από όλη την υπόθεση είναι η Ευρώπη. Εμείς είμαστε γιατί
η Αμερική δεν είναι και, τόσο χαμένη. Και, γιατί... και οι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν στην Ουκρανία. Γιατί φαντάζομαι ότι η επόμενη ισορροπία θα είναι, η επόμενη ισορροπία θα είναι αυτή η οποία θα προηγείται του πολέμου ως ισορροπία. Δεν βλέπω ότι μπορεί να βρεθεί μια άλλου είδους λύση έτσι ώστε να σταματήσει ο πόλεμος, παρόλο που κανένας δεν ενδιαφέρεται για τη λύση. Πήγαν οι τρεις ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών εκεί, αλλά κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία. Πώς θα ειρηνεύσει η κατάσταση, πώς θα σταματήσει ο πόλεμος. Απλώς συζητάμε πώς θα στείλουμε ξανά όπλα, πώς θα συνεχιστεί αυτό, πώς θα η από εδώ πλευρά θα γίνει πιο δυνατή έτσι ώστε να αντισταθεί και ούτω καθεξής. Αλλά ο πόλεμος δεν σταματάει. Δεν σταματάει ο πόλεμος και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη να μας λέει ότι, ναι, όπως το λέτε κι εσείς. Επομένως. Μήπως είναι ένα πρόβλημα του καπιταλισμού αυτό. Μήπως είναι ένα πρόβλημα του ίδιου του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος αυτό. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχουν υπερκέρδη, ακόμα και ο πόλεμος δεν σταματάει. Θα μπορούσε κανείς να το πει και έτσι. Ότι τελικά η αναταραχή που δημιουργήθηκε ουσιαστικά είναι μια αναταραχή προς ένα άλλο σημείο ισορροπίας. Καταλαβαίνετε. Ισορροπεί το σύστημα, αλλά κάποιοι το πληρώνουν. Και εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες το πληρώνουμε ακριβά και θα το πληρώνουμε. Δεν είναι ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Μετά, και όσο και να προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τα μέσα που έχουμε, πάντοτε το πρόβλημα είναι μεγάλο σχετικά με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Μετά ξέρετε αναπτύσσετε μια ρητορική που θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Λένε δηλαδή όλες οι πλευρές και κυρίως η από εδώ πλευρά της Ευρώπης και αν θέλετε της Αμερικής ότι η επόμενη μέρα μας είναι η απεξάρτησή μας από την ενεργειακή προμήθεια που έχουμε από τη Ρωσία. Μπορεί μέσα σε ένα σύστημα σαν και αυτό που ζούμε να πει κάποιος ότι μπορούμε να επεξαρτηθούμε από κάτι το οποίο είναι πολύ πιο φτηνό και έχει πολύ μεγαλύτερα κέρδη? Θα απεξαρτηθούμε κάποια στιγμή, αλλά θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή ότι πρώτον δεν μπορείς να απεξαρτηθείς από τη μια μέρα στην άλλη, θες μια δεκαετία τουλάχιστον, και δεύτερον θα το πληρώνεις πιο ακριβά, αφού ήταν πιο φθηνές οι πηγές που είχαμε. Ναι, επομένως θα πάμε σε πιο ακριβές λύσεις μέχρι ότου δημιουργηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί ξέρετε υπάρχει και το άλλο. Όσο καιρό λέμε ότι θα πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρησιμοποιούμε ως μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο, κανένας επενδυτής σε φυσικό αέριο δεν θα κάνει επένδυση. Γιατί δεν συμφέρει. Δεν θα έχει, ξέρει ότι το 2050 δεν θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την ευρωπαϊκή αγορά. Άρα γιατί να κάνει επένδυση. Άρα δεν αυξάνει την προσφορά, παραμένει η ίδια. Η ζήτηση είναι ενισχυμένη. Άρα η Ευρώπη θα έχει συνεχώς ένα μικρότερη προσφορά, μεγάλη ζήτηση, άρα ακριβό φυσικό αέριο και ακριβό πετρέλαιο κατά τον ίδιο τρόπο. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επομένως δεν συμφέρει να επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Βλέπω και τις γαλλικές εκλογές και ερμηνεύοντας όπως μπορώ να το ερμηνεύσω, εγώ φαντάζομαι ότι δεν είμαι ο καταλληλότερος για να το ερμηνεύσω, αλλά τέλος πάντων όσο μπορώ να το υποπτευτώ, βλέπουμε και από τις γαλλικές εκλογές ότι όλο αυτό το πράγμα συμβαίνει από τη μεριά της πολιτικής εξουσίας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις συνέπειες και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει αυτές τις συνέπειες ο κόσμος. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια αντίδραση του γαλλικού λαού, η οποία είναι πολύ. Πολύ υπολογίσιμη σε σχέση με το αύριο. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν ακραίες συμπεριφορές οργής που δημιουργούν τεράστια προβλήματα διακυβέρνησης πια. Πόσο αλήθεια οι πολιτικές ηγεσίες σέβονται, σκέφτονται το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Καλά κάνουμε και παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις. Πώς θα αντιδράσει ο κόσμος? Βλέπουμε αυτό που νομίζω ότι είναι εύλογο, ότι όλη αυτή η κατάσταση, αλλά και οι επιλογές και οι στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετάβαση σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον, που είναι θεμητές, δημιουργούν πολλές παρενέργειες, πολλούς φτωχούς, ενεργειακά φτωχούς, δημιουργούν ακρίβεια, και αυτό το πολιτικό σύστημα θα το πληρώσει, όπως και να έχει το πράγμα. Το βλέπουμε στη Γαλλία, πιστεύω ότι αυτό θα επεκταθεί, θα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, μέχρι ότου η Ευρώπη είτε πρώτον αποφασίζει να πάει είτε πιο γρήγορα είτε πιο αργά. Δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή το 2050, αν περιμένουμε τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2050, που όντως θα έχει λυθεί το πρόβλημα τότε, αν δουλέψει το σχέδιο,
Για ποιους που έχουν μείνει θα έχει λυθεί, βέβαια. Αλλά ποιοι θα έχουν μείνει μέχρι τότε, ακριβώς. Και πόσο δηλαδή θα έχουν επιτρέψει σε αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, αυτοί που ουσιαστικά αντιδρούν. Βέβαια, πώς θα τους επιτρέψουν. Οι χθεσινές εκλογές στην Γαλλία δηλώνουν ότι το αποτέλεσμα έχει κριθεί με 53% αποχή. Δηλαδή ουσιαστικά όποια απόφαση και να έχει πάρθει, ακόμα και τη απόλυτη πλειοψηφία, μιλάμε για το 25% του λαού. Ακόμα και αν έπαιρναν απόλυτη πλειοψηφία ένα από τα κόμματα τα οποία συμμετείχαν σε αυτού του είδους την κοινοβουλευτική διαδικασία. Επομένως, θέλω να πω ότι σαν να σκέφτονται χωρίς τον ξενοδόχο. Και το λέω αυτό γιατί εσείς είσαστε πραγματικά ένας οικονομολόγος, ένας καθηγητής ο οποίος ασχολείστε με αυτό το πράγμα. Και φοβάμαι ότι αφήνουμε απ' έξω τον κύριο πρωταγωνιστή της ιστορίας. Ναι, δείχνει ότι δεν ήταν προετοιμασμένη η Ευρώπη ούτε και για όλα αυτά που συμβαίνουν και που έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο δύσκολη, πόσο απροετοίμαστη βρισκόταν να αντιμετωπίσει κρίσεις. Και πολύ φοβάμαι ότι από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίζουμε συνεχώς κρίσεις και καινούργιες κρίσεις. Πρώτον πυλών είναι και η επιστημιστική κρίση. Μπορεί να μην την αντιμετωπίσει η Ευρώπη στην ίδια της την επικράτεια, αλλά στη γειτονιά της θα το δει αυτό. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, φανταστείτε τι συνέπειες θα έχει αυτό για καινούριο κύμα μετανάστευσης από άλλες χώρες προς την Ευρώπη. Άρα το κόστος θα συνεχίσει να είναι μεγάλο. Μήπως είναι η στιγμή, κύριε καθηγητά, που θα πρέπει να εφεύρουμε ή να ξανασκεφτούμε ένα νέο ιδεολογικό περιεχόμενο σε όλες αυτές τις πράξεις που αφορούν, αν θέλετε, αυτή την αγορά στην οποία ζούμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να ξαναβάλουμε πάνω στο τραπέζι το κοινωνικό κράτος. Μήπως πρέπει να ξαναβάλουμε την παρέμβαση του κράτους σε μερικά πράγματα τα οποία αφορούν τη διεύρυνση, την ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Μας λείπει ένα σύστημα, ένα ρεαλιστικό σύστημα που να εξηγεί αυτά που συμβαίνουν σήμερα και που πλέον και η τεχνολογία και η νέα μορφή τεχνολογίας αλλάζει τα πράγματα, δεν είναι μόνο, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν και παράλληλα έχουμε και τεχνολογία με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν τα έχει, κανένα οικονομικό σύστημα δεν τα έχει ενσωματώσει όλα αυτά. Άρα όντως μας λείπει ένας καινούριος ισμός. Ναι, πολύ καλά ακριβώς. Το λέτε. Ναι. Εγώ αδυνατό να βρω να σας πω ότι αυτό εξηγείται με βάση την τάδε θεωρία, την νεοκλασική, την καπιταλιστική, την μαρξιστική. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί αυτή την απόγνωση νιώθω και εγώ προσπαθώντας να καταλάβω. Πού μπορούν οι άνθρωποι να στηριχτούν, σε τι να πιστέψουν. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Ναι, απουσιάζει αυτό το πράγμα. Απουσιάζει ένα κατασκεύασμα που να ερμηνεύει τον κόσμο, αυτό που ζούμε. Και αυτό είναι πολύ αναγκαίο. Φοβάμαι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε σε μια ιδεολογικο-πνευματική φτώχεια η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλη αυτή την οργή των ανθρώπων. Επιπλέον υπάρχουν μια σειρά από προσεγγίσεις που γίνονται από τα μεγάλα μέσα, όποια θέλετε να είναι αυτά τα μεγάλα μέσα, δεν παίρνω θέση για αυτό το πράγμα, τα οποία έχουν να κάνουν με ένα πολύ μικρό μέρος του κόσμου. Δηλαδή σαν να μιλάνε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ένα κομματάκι του προβλήματος. Δηλαδή, θέλω ένα να πω... παράλληλο σύμπαν, το οποίο είναι αυτή μια ελίτ ουσιαστικά, τελικά έτσι διαμορφώνεται. Ναι, γιατί 500-700 χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι γεμίζουν τις παραλίες, γεμίζουν τα πλοία, γεμίζουν, αν θέλετε, όλο αυτό το πράγμα, είναι ένα μικρό ποσοστό των 10 εκατομμυρίων. Γιατί μιλάμε για ένα 5-7-8% των ανθρώπων. Οι οποίοι... Και δεν τίθεται από κανέναν το ερώτημα τι γίνεται αυτός ο άλλος άνθρωπος. Αυτός ο άλλος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε φωνή στα μέσα, ούτε φωνή για να διαμαρτυρηθεί. Τι γίνεται. Ναι, αυτό πρέπει να το... Και η ακαδημαϊκή αλλά και η πολιτική πρέπει να το δουν. Γιατί πρώτον φτάσουμε σε σημείο στο οποίο θα είναι δύσκολο να γυρίσουμε πίσω. Και να αντιμετωπίζουμε εκπλήξεις. Σε όλα τα επίπεδα. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε κανονικά μια πολιτική ηγεσία στην Ευρώπη να αναλάβει αμέσως μια πρόταση ειρηνευτική
για να τελειώσει ο πόλεμος καταρχάς, και δεύτερος το πώς η Ευρώπη από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσει όλη αυτή την ιστορία και του επισυντηρητικού προβλήματος και του οικονομικού προβλήματος το οποίο θα δημιουργήσει το ενεργειακό. Ακριβώς επειδή όπως το συζητάμε τώρα το πρόβλημα υφίσταται στην Ευρώπη μετά την Ουκρανία βεβαίως που υφίσταται το δράμα, η Ευρώπη όμως έχει το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας και των συνεπειών. Γι' αυτό πρέπει και η Ευρώπη να, όντως μια ηγεσία στην Ευρώπη να αναλάβει πρωτοβουλίες. Βλέπουμε κάποιες πρωτοβουλίες εδώ και εκεί, αλλά είναι πολύ αφνές, πολύ, πολύ έτσι υποτονικές. Δεν είναι κάτι στιβαρό να μπορεί να προσφέρει μια πραγματικά ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα. Όπως το βλέπετε, όσο δύσκολο και να είναι. Όπως το βλέπετε σήμερα το πρόβλημα, πιστεύετε ότι ο πληθωρισμός έχει την τάση να πάει πού? Κοιτάξτε, όπως είπαμε είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς, πάντως πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο μεγαλύτερο μέγεθος που μπορούμε να δούμε. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ πάνω από αυτό που έχουμε σήμερα, δηλαδή εκεί γύρω στο 10-11%. Αλλά το θέμα είναι να δούμε από πληθωρισμό, να δούμε δηλαδή σιγά σιγά να πέφτει το 10-11, που θα το δούμε αυτό, αλλά όσο διαρκεί ο πόλεμος δεν είναι εύκολο να το πει κανείς. Mm-hmm. Αν σταματήσει ο πόλεμος, ναι, θα δούμε χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού, θα σταθεροποιηθεί κάπως σε ένα επίπεδο μονοψήφιο 4, ξέρω, 5, κάπου εκεί. Δεν θα εξαλειφθεί, γι' αυτό το λέω, γιατί τα προβλήματα θα παραμείνουν και επειδή το κόστος της ενέργειας θα είναι μεγαλύτερο για τουλάχιστον μία δεκαετία. Mm-hmm. Άρα θα ζούμε με πιο ακριβό κόστος διαβίωσης, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε ένα τόσο μεγάλο ύψος πληθωρισμού. Ωραία. Τώρα θα θέλω να κάνουμε μία τελευταία, δηλαδή να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, να κάνουμε μία τελευταία κουβέντα και να σας απαλλάξω από την ραδιοφωνική σας υποχρέωση να μιλάτε σε αυτή την εκπομπή με έναν άνθρωπο ο οποίος γενικά... Είναι ευχάριστο να συζητάω μαζί. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Παρακολουθώ το τελευταίο καιρό. Εδώ, σε αυτή την χώρα, την κυβέρνηση, τυχαίνει να είναι αυτή η κυβέρνηση που είναι, να έχει χρήματα, συνεχώς επιδόματα, καλύπτει ανάγκες, προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις έτσι ώστε να ελαφρύνει την κατάσταση στους ανθρώπους. Αυτά τα χρήματα, τι χρήματα είναι? Πού τα βρήκαμε ξαφνικά? Μέχρι περάσαμε μια δεκαετία υπερχρεωμένη. Τώρα, ξαφνικά έχουμε χρήματα. Δηλαδή κάθε μέρα βλέπω, διαβάζω και μια εφημερίδα ότι θα γίνει και κάτι το οποίο θα βοηθήσουμε μια ομάδα ανθρώπων και καλά κάνουμε. Τα χρήματα αυτά που βρίσκονται, μήπως τα χρήματα αυτά μας συναντήσουν σε λίγο διάστημα και μας πούνε τώρα θα πρέπει ξανά να μπείτε μέσα στο λάκκο, πάλι να ζήσετε αυτό που ζήσετε? Κοιτάξτε, όλες οι χώρες λίγο πολύ έκαναν τέτοιου είδους πολιτικές, δηλαδή επιδοματικές πολιτικές, γενικώς ξόδεψαν χρήμα. Το χρήμα κυρίως, ένα μεγάλο μέρος από αυτό που ξοδέψαμε στην πανδημία κυρίως, προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από εκεί. Αλλά μας άρα δεν είναι δανεικό χρήμα. Θα πρέπει να το ξαναγυρίσουμε? Κοιτάξτε, ένα μέρος του είναι και δανεικό χρήμα. Μάλιστα. Ένα μικρότερο μέρος. Ωραία. Δημιουργήθηκαν ελλείμματα, mm-hmm. και το οποίο από όλες τις χώρες και από εμάς. Και τώρα αυτά που χρηματοδοτούν τώρα τις τρέχουσες δράσεις είναι χρήματα τα οποία προκύπτουν από υπεραπόδοση των εσόδων. Μάλιστα. Στην τρέχουσα διαχείριση. Αλλά γενικώς, σε γενικές γραμμές, δεν είναι καλό. Εντάξει, πρέπει να προστατεύονται οι κοινωνικές ομάδες. Κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρχει μια σταθερή προστασία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή αυτό λέγεται κοινωνική πολιτική, αλλά γενικότερα οι επιδοματικές πολιτικές δεν είναι λύση στο πρόβλημα, γενικότερα το λέω αυτό σαν θέση αρχής. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν μόνιμα μέτρα και όχι κατά περίσταση μέτρα, ad hoc μέτρα. Φοβάμαι λίγο δηλαδή το ξαναπληρώσουμε πολύ ακριβά αυτό. Δεν είναι, σίγουρα πρέπει να γίνει, να υπάρχει μια επιδοματική πολιτική, μια στάση κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Σίγουρα δεν αρνείται κανένας αυτό. Αλλά θα πρέπει να πούμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Μήπως όλο αυτό το πράγμα, λέω, μήπως, δεν είμαι ειδικός, έχει ένα κόστος το οποίο θα μας εμφανιστεί μετά
και αυτό το κόστος πάλι θα είναι αβάσταχτο όπως έγινε τις προηγούμενες φορές και περάσαμε αυτή την τεράστια κρίση. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα ο Γερμανός, το ίδιο πράγμα ο Γάλλος, το ίδιο πράγμα ο Βέλγος. Εδώ πέρα περάσαμε μια δεκαετία πάρα πολύ σκληρή εξαιτίας τέτοιων πολιτικών. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, σωστή παρατήρηση. Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι όταν δίνεις συνεχώς επιδόματα, επιχορηγήσεις, δημιουργείς και μια αντίληψη στην οικονομία και γενικότερα στην κοινωνία. Παραγωγικής και στην κοινωνία, ότι μην ανησυχείτε, εδώ θα πάρετε κάτι. Και όλες οι κοινωνικές ομάδες μετά ζητούν συνέχεια επιδόματα. Ενώ είναι κατά κάποιο τρόπο, υποδαβλείς μια αντιπαραγωγική νοοτροπία. Γιατί περιμένουμε το μάνα εξ ουρανού, το οποίο δεν σημαίνει ότι υπάρχει πάντοτε, το πληρώνουμε το μάνα κάποια στιγμή. Και αυτό μακροχρόνια δεν είναι καλό για μια κοινωνία. Καλό είναι να υπάρχουν μόνιμα μέτρα, να προστατεύονται οι κοινωνικές ομάδες και να παράγουν με τα κίνητρα που έχουν ο καθένας να παράγει. Ξέρετε, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό, όταν επιδοτούσαμε τη βιομηχανία μας, για παράδειγμα, πάρα πολύ. Και όταν ξαφνικά, ενώ στη δεκαετία του 60, του 70, και όταν σταμάτησαν οι επιδοτήσεις, η βιομηχανία δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική. Ναι. Γιατί είχε μάθει, είχε εθιστεί την επιδότηση. Ναι, βέβαια. Και φοβάμαι μην... όλα αυτά τα... Προσπαθώντας να σταθούμε κοντά στους ανθρώπους, δημιουργούμε και μια νοοτροπία, ναι. Η οποία νοοτροπία, ναι, αυτή την επόμενη μέρα δεν είναι μια νοοτροπία ανάπτυξης, παραγωγής, παραγωγικότητας κτλ. Κύριε καθηγητά... Αυτό θέλει με το μέτρο και στοχευμένα. Ναι, τους αδύνατους πρέπει να τους προστατεύουμε, αναμφισβήτητα. Αλλά μόνιμα να τους προστατεύουμε, όχι μόνο περιστασιακά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε για μια ακόμα φορά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση δημόσια. Καλό σας μεσημέρι. Καλό ήταν μεσημέρι. Ο καθηγητής, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργόβας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Περοπονήσου, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών του Εθνικού και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας. Ένας συζητητής που με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλώ μαζί του. Το καταλαβαίνετε, τον ακούτε. Μιλάει με έναν διαφορετικό τρόπο. Πάμε σε